Πάμε. Θετική σήμερα η συνάντηση εδώ στον φιλόξενο τον Υφυπουργό μας, τον Θόδωρο τον Καράβλου. Η Επιτροπή κατέληξε σε σημαντικά θέματα που είναι το να περάσουμε από τα χαρτιά στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, κοιτάμε ο χώρος των απολυμαντηρίων, που είναι ένας χώρος ιστορικής μνήμης όλων των προσφύγων, που η Καλαμαριά έχει πρωτεύουσα θέση στο κομμάτι του προσφυγικού ελληνισμού, να αποδοθεί στο Δήμο Καλαμαριάς. Θα γίνουν κινήσεις από την περιά του Υπουργού, όπως αντίστοιχα είχαν γίνει κινήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο κατεβήκαμε κάτω στην ΕΤΑΔ και ζητήσαμε παραχώρηση του χώρου στο Δήμο Καλαμαριάς. Αλλά και κάνουμε μια εξειδικευμένη επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα των απολυμαντηρίων, η οποία θα εξετάσει τις δυσκολίες και τις όποιες προτάσεις πέσουν στο τραπέζι, για να κάνουμε ένα μνημείο το οποίο είναι φόρος τιμής στους προγόνους μας και θα έλεγα μια υποχρέωση που έχουμε όλοι μας, καλαμαριώτες και μη, πρόσφυγες και μη, στους προγόνους μας και σε αυτούς που καταφέραν αυτούς τους τόπους από αφιλόξενους να τους κάνουν αυτό που είναι σήμερα η Καλαμαριά και η υπόλοιπη Ελλάδα. Δημοτικό, πώς είναι η κατάσταση τώρα των απολυμαντηρίων? Τα απολυμαντήρια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι η Πλάση της Αρετσούς, η οποία λειτουργεί με έναν ιδιότυπο τρόπο. Έχουν λήξει τα παραχωρητήρια εδώ και 4 χρόνια. Λειτουργεί υπό το καθεστώς που λειτουργεί, χωρίς να μπορεί ο Δήμος ούτε να μπει και να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις, ούτε να μπορεί να λειτουργήσει και να τα αξιοποιήσει ουσιαστικά. Το υλικό υπάρχει για να γίνει το επόμενο βήμα? Υλικό και προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα είναι να περάσουμε από τα χαρτιά στην πράξη, και αυτό σήμερα νομίζω φάνηκε ότι πάει να γίνει.